Αφού ευχαριστήσω πρώτα τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξανδρο Στεφανίδη, που με περιέλευε και εμένα σε αυτά τα μαθήματα, προχωράμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε αν είναι απαραίτητη η ιστική μελέτη στην παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Η επιβίωση από τον καρκίνο συνεχώς αυξάνει. Έτσι το 2020 θα μιλάμε πάνω από 16 εκατομμύρια άτομα που σώθηκαν από τον καρκίνο. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι μία στις 8 γυναίκες, κάποια στιγμή στη ζωή της θα βιώσει αυτό το άσχημο νέο του καρκίνου του μαστού. Οι ασθενείς αυτοί, όπως βλέπουμε από μία μελέτη του 2012, που έχουν επιβιώσει τον καρκίνο, πεθαίνουν από καρδιακιακά συμβάματα. Και αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, στο 33%. Γιατί συμβαίνει αυτό... Αφενό, μεν μοιράζονται του ίδιου εκείνου παράγοντε κινδύνου καρδιολογιακών νοσημάτων όπω όλοι οι ασθενεί, αφετέρου δε τα φάρμακα τα ογκολογικά πολλαπλασιάζουν επί 5 και πολλέ φορέ, αν συνδυαστούν επί 7% τον κίνδυνο για καρδιακή αιχθινότητα. Επίση και ο καρκίνο σαν καρκίνο, ακόμα δεν ξέρουμε τι κάνει στο μυοκάρδιο. Έτσι, ο κατάλογο των καρδιακιακών επιπλοκών είναι μακρύ. Είτε αυτή είναι η καρδιακή δυσλειτουργία, είτε είναι η ισχυμία, είτε είναι η υπέρταση, είτε είναι η βραδικαρδία ή κάποιε άλλε καρδιακιακέ επιπλοκέ. Η σημαντικότερη ιδέα είναι είναι η καρδιακή δυσλειτουργία. Και αυτό γιατί, γιατί οι ανθρακυκλίνε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 18% κάνουν καρδιακή δυσλειτουργία. Και όταν συνδυαστούν με την τραστουμάμπη, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 34%. Και εδώ έρχεται ένα νέο ορισμό ορισμός τη καρδιοτοξικότητα. Και τι είναι η καρδιοτοξικότητα, Είναι η καρδιακή δυσλειτουργία η οποία ε, πάγεται από την ε, ογκολογική θεραπεία. Και πότε λέμε ότι έχουμε καρδιοτοξικότητα, μέχρι το 2014 τα πράγματα είναι θολά. Μετά το 2014, και οι ογκολόγοι και οι ε, καρδιολόγοι φαίνεται με αυτό το expert consensus να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και λέμε ότι η μείωση του κλάσματος εξόρτηση περισσότερο από 10 ποσοστίες μονάδες, αλλά και να πέσει και κάτω από το 53% θα ορίζουμε την καρδιοτοξικότητα. Αρκεί αυτό να επιβεβαιωθεί με μία μελέτη σε δύο με τρεις εβδομάδες. Εδώ μπήκαν και άλλοι όροι. Η συμπτωματική, ασυμπτωματική, αναστρέψει, μερικώ αναστρέψιμη, μη αναστρέψιμη, όροι του οποίου θα δούμε στη συνέχεια. Ενώ το πρότυπο τη καρδιοτοξικότητα του τύπου 1 που αφορά τι ανθρακυκλίνε και το οποίο φαίνεται να είναι περισσότερο αναστρέψιμο σε σχέση με τον τύπο 2 από τα μονοκλονικά αντισώματα που προκαλείται η καρδιοτοξικότητα, λιγότερο αντιστρέψιμο φαίνεται σιγά σιγά να κλονίζεται. Αυτή η διαφάνεια μας λέει πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα κακά καρδιολογικά συμβάματα έρχονται τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, εμείς σαν καρδιολόγοι, ό,τι είναι να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό τον πρώτο χρόνο. Και επιπλέον, όσο πιο γρήγορα ανακαλύψουμε αυτούς τους ασθενείς και όσο πιο πρώιμα δώσουμε την αγωγή, την καρδίο τόσο πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο ποστό θα αναστρέψουν αυτοί οι ασθενείς. Έτσι, μελέτες από το 2010 και μετά μιλάνε για ένα ποσοστό πάνω από το 60% θνητότητα στα δύο χρόνια σε ασθενείς που εκδήλωσαν καρδιακή ανεπάρκεια από τις ανθρακυκλίνες. Και θα μου πείτε ότι όταν το κλάσμα εξώθηση έχει ήδη ε, χαλάσει, έχει διαταθεί αριστερή κοιλία και έχει επέλθει κάποιο είδου καρδιακή ανεπάρκειας. Θα μπορούσαμε στον καταράχτη αυτό της καρδιακής ανεπάρκειας να προβλέψουμε τη δυσλειτουργία αυτή, την καρδιοτοξικότητα, σε προημότερα στάδια. Δηλαδή το κλάσμα εξώθησης φτάνει. Εδώ μπαίνει το πρώτο ερώτημα που θα απαντήσουμε στη συνέχεια. Φυσικά, το κλάσμα εξώθηση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαχείριση και στη διάγνωση τη καρδιοτοξικότητα αυτού του ασθενεί. Βέβαια, έχει και πολλού περιορισμού. Από μία μελέτη από το Cleveland, μιλάει ότι η μεταβλητότητα του κλάσματο εξώθηση σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, με αυτά τα δύσκολα παράθυρα ασθενεί που έχουν δεχτεί χημιοθεραπεία, που έχουν δεχτεί ακτινοβολίε, που τα παράθυρά του δεν είναι όπω των αθλητών, να κάνω τη σύγκριση με, τους, με, το άλλο άκρο, τους πλέον υγιείς, ε, η μεταβλητότητα της μέτρησης της τιμής του κλάσματος εξώθησης ανέρχεται σε ένα 9%. Και αυτό δεν μα αρέσει καθόλου. Γιατί, Γιατί αυτό είναι και το νούμερο που ορίζεται η καρδιο... σε αυτό το νούμερο ορίζεται και η καρδιοτοξικότητα. Ε, και όταν χρησιμοποιήσαμε σκιαγραφικό, αυτό δεν μπορέσαμε να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε ακριβέστερες μετρήσεις του κλάσματος εξώθησης γίνονται με το 3D, που έχουν φυσικά και καλύτερη επαναληψιμότητα. Έτσι, στην καρδιολογική κοινότητα, από το 2017 υπάρχει ανησυχία κατά πόσο ασφαλές είναι να παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς μόνο με το κλάσμα εξώθησης. Και εδώ να σας θυμίσω ότι ο ορισμός της καρδιοτοξικότητας έχει μόνο το κλάσμα εξώθησης. Κάτι που και από τη Μέγιο κλίν και εδώ και 10 χρόνια οι ειδικοί με τις μελέτες λένε ότι το κλάσμα δεν φτάνει. Έτσι έρχονται καινούργιες τεχνικές. Μία από αυτές το spec tracking. Νέα τεχνική, νέες προσδοκίες, νέες υποσχέσεις. Τι υπόσχεται αυτή η τεχνική. Υπόσχεται την προημότερη ανείχνευση έστω και μικρών μεταβολών στο μυοκάρδιο. Το spec tracking να θυμίσω ότι είναι η μαθηματική απεικόνιση το τι συμβαίνει στο μυοκάρδιο. Ή αν θέλετε, πιο ρομαντικά, είναι μια τεχνική που ίσως μπορούμε να δούμε το φαινότυπο του μυοκαρδίου. Ίσως. Και τι άλλο υπόσχεται μια καλύτερη προγνωστική αξία. Πόσο καλά το καταφέρνει. Πολλές μελέτες, από το 2014 και μετά. Στο κάτω σχήμα της βλέπουμε έναν ασθενή που πρόκειται να μπει σε σχήμα, ε, ογκολικό σχήμα για κάποιον καρκίνο. Το κλάσμα εξώθηση κατά την έναρξη του ασθενού στο ογκολογικό αυτοσχήμα ήταν 61%. Στου 6 μήνε 55% δεν στοιχειοθετείται καρδιοτοξικότητα μέχρι στιγμή και βάσει του ορισμού και μετά από 12 μήνε 49%. Δηλαδή πέρασαν 12 μήνε για να πούμε ότι αυτό ο άνθρωπο έκανε καρδιοτοξικότητα. Τι χάσαμε, χάσαμε 6 μήνε αν αντί για το κλάσμα κοιτάγαμε το GLS, που αυτό από τον έκτο, από τον έκτο μήνα είχε αρχίσει να δείχνει γκρίζε ζώνε. Έτσι, η υψηλή, η, το, το, GF, το, κλάσμα εξώθησης, συγγνώμη, το GLS, έχει υψηλή ευαισθησία στη διάγνωση υποκλινικών ε, τύπων ε, καρδιακής καρδιακή ανεπάρκεια. εμφανίζονται οι μεταβολές νωρίτερα από ό,τι στο κλάσμα εξώθηση και όταν συνδυαστεί με μεταβολές στην στροφική κίνηση της καρδιάς, τα αποτέλεσματα είναι καλύτερα. Και είναι μια τεχνική που μαθαίνετε, είναι εύκολα, είναι εύκολη, ναι. Μελέτες δείχνουν ότι ε, μελετητές που είχαν από 20 περιστατικά έως 100 σε σύγκριση με μελετές που είχαν κάνει πάνω από 1000 περιστατικά, όπως θα δείτε στις τελευταίες δύο μπάρες, η variability δεν είναι, ήταν πολύ μεγάλη. Όπω και αν μετρήθηκε το GLS, με όποιο μηχάνημα και αν μετρήθηκε, και λέω πάλι σε αυτού του ογκολογικού ασθενεί, η μεταβλητότητά του, είτε ήταν ETER ή intra-observer, ήταν πολύ μικρότερη από αυτή του κλάσματο εξώθηση σε αυτού του ασθενείς. Και η προγνωστική αξία, όπως βλέπουμε από μία μελέτη του 2013, ο, το P value που διεγείγνωσκε γνώση και ποιοι ασθενεί θα αναπτύσσουν καρδιοτοξικότητα ήταν πολύ πιο ισχυρό στην ομάδα που είχαν μελετηθεί ε, με, το, με τις μεταβολές του Λοτσιντούντινα strain στους τρεις μήνες. Και επίσης ε, έχει πολύ δυνατή, με πολύ καλή ειδικότητα και ευαισθητία, ευαισθητία, αρνητική προγνωστική αξία. Και όταν αυτό συνδυαστεί με άλλου βιολογικού δείκτε, όπω είναι η τροπονίνη, το BNP, αυτή η αρνητική διαγνωστική αξία μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ. Τι μα λέει, Ποιο δεν θα κάνει καρδιατοξικότητα. Τελικά, κλάσμα εξώθηση ή η... η μεταβολή του GLS ή η... μια καλά σχεδιασμένη μελέτη, η Σουκούρ, θα μας απαντήσει στο τέλος του 2019 αν θα υπερισχύσει και ποιο. Και αν το GLS μπορεί να αντικαταστήσει στον ορισμό Τη καρδιοτοξικότητα, το κλάσμα εξώθηση. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, οι ασθενεί μα λαμβάνουν την κατάλληλη εκτίμηση από του καρδιολόγου. Όχι. Μόνο ένα 45-50% των ογκολογικών ασθενών έρχονται σε επαφή με κάποιον καρδιολόγο. Και τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να παρακολουθούμε του ασθενεί αυτού πριν την έναρξη του ογκολογικού σχήματο, θα πρέπει να υποβάλλονται με τι με τις γνώμες των ειδικών μέχρι το 2014 σε υπέρηχο, σε μεταβολή του GLS μέτρηση της τροπονίνης αν όλα είναι αυτά καλά, αρχίζει ο σχήμα. σχήμα. Μετά από τους έξι μήνες και στο τέλος της αγωγής, αν θεραπεύονται με ανθρακυκλίνη ή κάθε 3 μήνες αν θεραπεύονται με τραστουμάμπι και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν το κλάσμα μεταβληθεί πάνω από 10 ποσοστίες μονάδες όπως στον έχουμε καρδιοτοξικότητα. Αν όχι και μεταβληθεί ο GLS πάνω από 15% έχουμε υποκλινική δυσλειτουργία. Συμπερασματικά κλείνω με τις οδηγίες των ειδικών που λένε ότι το GL, οι μικρές μεταβολές στο GLS είναι ευαισθητότερες των μεταβολών του κλάσματος εξώθησης, τουλάχιστον όπως αυτό μετριέται από τη διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία. Είναι προημότερος δείχτης καρδιοτοξικότητας. Θα πρέπει να μετριέται στην αρχή και στο τέλος της θεραπείας, στη διάρκεια και στο τέλο της θεραπεία και πάντα με το ίδιο μηχάνημα. Γιατί, Γιατί έτσι θα ανακαλύψουμε αυτή την γκρίζα ζώνη ασθενών, οι οποίοι όταν θα ανακαλυφθούν προημότερα θα έχουν και το βέλτιστο τη αγώγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπασπυρόπουλε. Επειδή ο χρόνο πιέζει, 11.30 ώρα είναι το επόμενο τραπέζι, θα φάμε δυστυχώ το διάλειμμα. Μία ερώτηση από το ακροατήριο. Ναι. Δεν σα βλέπω. Στην γκρίζα ζώνη, μια μαγνητική τομογραφία θα βοηθούσε να βλέπαμε και στοιχεία φλεγμονή ή στοιχεί βλάβη. Η ίνωση φλεγμονή. Ναι, και αυτό ε, θα ε, έμπαινε και στα πρώτα βήματα του καταράχτη του μηχανισμού τη ε, καρδιακής καρδιακή δυσλειτουργία. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε τελευταία.